πιείτε, διότι φοβάστε μήπως κάποιοι που θα μπουν τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρουν υψηλά αξιώματα ή θα ανέβουν τα σκαλιά. Λογικό δεν είναι και οι παλίκοι καινούργοι να προχωρήσουν. Ποιον εννοούσε χθες? Δεν φοβάται κανένας τίποτα, να ξέρεις. Ναι. Και προσωπικά το λέω και νομίζω ισχύει και για τους φίλους και συντρόφους στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή? Δηλαδή ότι η συζήτηση που ξεκίνησε χθες και πιάνει τα υποτιθέμενα δύσκολα, σύμφωνα με πολλές κριτικές και σχολιασμούς, το μόνο πραγματικό τους αντικείμενο είναι πώς θα προχωρήσει μπροστά και θα δυναμώσει ο ΣΥΡΙΖΑ και με τη νέα ονομασία που θα πάρει μετά από την επόμενη συνεδρία που θα γίνει και την κοινωνική. Δεν είναι λογικό όταν πάει ένα στο ΣΥΡΙΖΑ και έχει γκάζια, όπως λέμε στην πολιτική, να φτάσει και ψηλότερα. Δεν θα τον εμποδίσει κανένα. Μπράβο. Δεν θα τον εμποδίσει κανένα. Άρα ο Τσίπρας είχε δίκιο σε αυτό που είπε. Μα δεν το αφισβήτησε κανείς αυτό. Η συζήτηση που υπάρχει όμως, επειδή είσαι έμπειρος δημοσιογράφος και οι φίλοι εδώ συνομιλητές, είναι αν πραγματικά το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ο ισχυρός αυτός πολιτικός σχηματισμός για τη δημοκρατία μας, θα έχει μόνο ηλεκτρονικά μέλη, να το πω έτσι, ή θα έχει ουσιαστικά μέλη. Εκεί υπάρχουν αμφιβολίες και συζητήσεις. Σαφής. Αλλά ο δρόμος είναι μόνο προς τα μπρος. Και αν μου επιτρέπεις, μου έδωσες την αφορμή με την Αλεξανδρούπολη, να το θυμίσω λίγο ιστορικά. Βέβαια έφυγε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Από πού πήρε το όνομα η Αλεξανδρούπολη? Από πού? Από τον βασιλιά τον νεαρό που τον έφαγε η Μαϊμού, όπως λέγανε τότε. Αν θυμάσαι, τον Αλέξανδρο. Στούπος, που εδώ... είχε πρωθυπουργό το Βενιζέλο. Κώνστας. Καλημέρα. Λοιπόν, να το ναι. Και μετά ήρθε ο χαμός. Ο στρατηγός από νωρίς. Καλώς ήρθατε, κύριε Καλιάνο. Έφυγε το κρύο. Επιτέλους και το χαμηλό βαρομετρικό. Εδώ είναι.